επόμενος αγώνας πρόκειται για αγώνα τίτλου στην ΚΑΠΑ 1. Πρόκειται για αγώνα στα 75 κιλά. Στην μπλε γωνία τώρα εισέρχεται ο Ανδρόνικος Ευρυπίδου. Αντίπαλος του Ευρυπίδου στην κόκκινη γωνία, Χρήστος Πλάσαρης από την Ελλάδα. Στην μπλε γωνία με το άσπρο στο τσάκι, Ανδρόνικος Ευρυπίδου, κόκκινη γωνία, μαύρο στο τσάκι, Χρήστος Πλάσαρης. Οι δύο αθλητές βρισκόνται στο κέντρο του ρινγκ. Να θυμίσω ότι πρόκειται για αγώνα τίτλου σε αγώνα ΚΑΠΑ 1. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Οι δύο αθλητές συναντώνται στο κέντρο του ring. Ο Ευρυπίδου προσπαθεί να ξεκινήσει με ένα high kick. Δεύτερο αριστερό high kick. Το πλήθος είναι ενθουσιασμένο εδώ με τον Ευρυπίδου, ο οποίος πέρασε ένα όμορφο αριστερό kick στον κορμό. Ο Πλάσαρης προσπαθεί να περάσει ένα βαρύ δεξί. Εδώ βλέπουμε και ένα γυριστό από τον Πλάσαρη.
Ο Ευρυπίδου, ο οποίος απαντάει με ένα high kick, βρίσκει στην κάρτα του Πλάσαρη. Προσπαθεί ο Ευρυπίδου να μπει, τον σταματάει ο Πλάσαρης. Ένα όμορφο high kick στον Πλάσαρη. Kick στον κορμό, απεκλούει ο Πλάσαρης. Παγορεύονται τα πιάσηματα στην K1. Παγορεύεται να πιάσει το πόδι του αντιπάλου. Ένα όμορφο δεξί hook από τον Πλάσαρη. Ο Ευρυπίδου περνά ένα αριστερό low στον Πλάσαρη, ο οποίος χάνει την ισορροπία του, πέφτει. Ξανά δεξί low από τον Ευρυπίδου. Το Ευρυπίδου έχει χάσει την ισορροπία του. Προσπαθούν οι δύο αντίπαλοι να βρουν ακόμη την απόστασή τους. Γενικά έχουν περάσει κάποια χτυπήματα. Ένα δεξί low και πάλι από τον Ευρυπίδου. Πλάσαρης, ο οποίος περνάει ένα δεξί hook, αριστερό hook. Φτάνουν κοντά οι δύο αθλητές. Περνάνε όμως χτυπήματα στις guards συνήθως. Παγορεύονται τα χτυπήματα. Πέρασε ένα-δύο γόνατα ο Ευρυπίδου. Προσπαθεί εκεί με γυριστή. Ένας γρήγορος αγώνας και οι δύο αθλητές προσπαθούν να περάσουν χτυπήματα. Επιτίθενται συνεχώς. Ο Πλάσαρης τώρα μπαίνει με ένα δεξί hook, πάλι περνάει. Και περνάει ο Ευρυπίδου γόνατο, σπρώχνει στη γωνία τον Πλάσαρη. Χάνει την ισορροπία του Ευρυπίδου. Γενικά δύο δυνατοί αθλητές περνάνε δυνατά, όμορφα χτυπήματα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο. Δύο αθλητές συναντώνται στο κέντρο του ρινγκ. Ο Πλάσαρης περνάει μια όμορφη γυριστή κλωτσιά στο πρόσωπο του Ευρυπίδου, ο οποίος φαίνεται ατάραχος. Πέρασε ο Ευρυπίδου τώρα ένα όμορφο low. Επιτίθενται και οι δύο. Τα χτυπήματα και των δύο αθλητών βασίζονται περισσότερο στη δύναμη. Προσπαθούν δηλαδή να βρουν χτυπήματα τα οποία θα περάσουν knockout. Ο Πλάσαρης έχει προσθέσει αρκετά γυρίσματα στα χτυπήματά του. Δεν ξέρω πόση αντοχή έχει για να το συνεχίσει. Ένα low kick από τον Ευρυπίδου, το οποίο φάνηκε αρκετά δυνατό και φαίνεται ότι στα πόδια του Πλάσαρη
Άρχισε να φαίνεται η βαρύτητα των low του Ευρυπίδου. Βλέπουμε ήδη μελανιασμένα τα πόδια του Πλάσαρη, ο οποίος άρχισε να γίνεται λίγο πιο αργός. Να δούμε που θα εξελιχθεί. Ο οποίος προσπαθεί τώρα με πολλά χτυπήματα, χωρίς όμως να βρίσκει τον στόχο του. Καταλήγουν στον κλίντς, ο διαιτητής του σταματάει. Ο Ευρυπίδου, ο οποίος φαίνεται να... περνάει ένα low ξανά. Άλλο low, τα πόδια του Πλάσαρη. Ο Ευρυπίδου, ο οποίος σταματάει αυτό τον γύρο συνεχώς τον Πλάσαρη. Περνάει για ένα όμορφο kick στον κορμό του Πλάσαρη, ο οποίος, όπως είπα, φαίνεται ότι έχει αρχίσει να γίνει πιο βαρετός. Τα πόδια του δεν δουλεύουν όπως πριν και είναι εμφανές και τα χτυπήματα στα πόδια του. Είναι μελανιασμένο το πόδι του. Εδώ βλέπουμε τον Ευρυπίδου που προσπαθεί τώρα να περάσει ένα γυριστό. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του γύρου. Βλέπουμε τον Ευρυπίδου να προκαλεί και λίγο τον αντίπαλό του. Ένας όμορφος δεύτερος γύρος με αρκετά χτυπήματα. Θεωρώ ότι ο δεύτερος γύρος ανήκει στον Ευρυπίδου. Ήταν πιο πιεστικός, πιο δυνατός. Βλέπουμε εδώ κάποια replay. Αθλητές έχουν πάρει τις οδηγίες τους, είμαστε έτοιμοι για τον τρίτο γύρο. Αθλητές συναντώνται στο κέντρο του ρινγκ. Βλέπουμε ένα γκλίστριμα εδώ από τον Πλάσαρη, ο οποίος αποφάσισε ξανά να μπει πιο επιθετικά. Με κάποια γυριστά λαχτίσματα, με άλματα. Όταν όμως όλα αυτά δεν αποδίδουν, συνήθως αποδίδεται μοιραίο για τον αθλητή που τα δοκιμάζει, καθώς εξαντλούν τον αθλητή. Ενώ ο Ευρυπίδου ταυτόχρονα συνεχίζει με τα low, κουράζει το πόδι του Πλάσαρη. Εδώ ένα high kick από τον Ευρυπίδου, καταλέγει στην guard, ξανά low από τον Ευρυπίδου. Ένα όμορφο δεξί hook από τον Πλάσαρη. Παραπάτησε για λίγο ο Ευρυπίδου, ο οποίος επιστρέφει όμως. Ένα kick στον κορμό του Πλάσαρη από τον Ευρυπίδου. Ξανά kick στον κορμό του Πλάσαρη από τον Ευρυπίδου.
Βλέπουμε τον Μπλάσαρη να πιέζει. Περνάει ένα χουκ στον Ευρυπίδου. Ξανά χουκ στον Ευρυπίδου. Ο Μπλάσαρης φαίνεται να τα βρίσκει δύσκολα τώρα Ευρυπίδου. Επιστρέφει όμως αγέροχος. Τώρα ο Ευρυπίδου είναι αυτός που φαίνεται κουρασμένος. Ο Πλάσαρης πιέζει. Προσπαθεί να πάρει τα σημεία. Θεωρώ ότι ελπίζει και για νοκάουτ με τα χτυπήματα που τον βλέπω να ρίχνει. Ο Ευρυπίδου φαίνεται κουρασμένος. Περνάει όμως ένα-δύο χτυπήματα. Βάζει στη γωνία τον Πλάσαρη. Του σταματάει ο διαιτητής. Είπαμε απαγορεύονται τα πιασήματα. Ο Ευρυπίδου επίσης επιχειρεί το high kick, φαίνεται κουρασμένος. Πέρασε όμως ένα αριστερό hook. Ξανά κλωτσιά στο σώμα, κλωτσιά στο κεφάλι από τον Ευρυπίδου. Και οι δύο αθλητές είναι πάρα πολύ κουρασμένοι, φαίνεται, αλλά προσπαθούν, επιχειρούν, βγάζουν δύσκολα χτυπήματα. Εδώ βλέπουμε τον Μπλάσαρη να προσπαθεί να περάσει μια γυριστή κλωτσιά στην guard του Αντρόνικου. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας, ένας πολύ όμορφος αγώνας με πάρα πολλά χτυπήματα. Θεωρώ ότι ο δεύτερος γύρος άνοιγε στον Ευρυπίδου, ο τρίτος στον Μπλάσαρη. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι κριτές. Βλέπουμε replay στο αγώνα.